Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πολύ εύστοχα χθες ο πρόεδρος Γιούγκερ είπε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 29 κράτη-μέλη και στο 21ο κατοικούν οι άνεργοι. Σας μιλάω λοιπόν εκ μέρους αυτού του κράτους-μέλους, γιατί εκεί κατοικούν 1.303.000 Έλληνες, οι 734.000 από αυτούς είναι κάτω από 25 χρόνων. Και το ερώτημα, κύριε Επίτροπε, είναι τι θα κάνουμε με αυτούς. Τι θα κάνουμε με αυτούς τους νέους ανθρώπους, 178.000 από αυτούς είναι overqualified, είναι υπερπροσοντούχοι. Αρκεί το Youth Guarantee, ακόμη και αν επεκτείνουμε την εγγύηση για την νεολαία στα 30 χρόνια όπως σήμερα προτείνουμε από το ψήφισμα. Αρκούν τα 340 εκατομμύρια ευρώ που έρχονται στη χώρα μου μέσω αυτού του προγράμματος. Οι απαντήσεις και στις δύο περιπτώσεις είναι όχι. Αρκούν τα προγράμματα μαθητείας, που φαίνεται πως δεν είναι εστιασμένα στις χώρες του Νότου που έχουν υποστεί τις περισσότερες επιπτώσεις από την κρίση. Η απάντηση είναι όχι. Σε κάθε περίπτωση, δεν πιστεύω ότι πρέπει να δίνουμε την αίσθηση ότι έχουμε το μαγικό ραβδί, ότι μπορούμε οι πολιτικοί να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Θέσεις εργασίας δημιουργούν εκείνοι που παίρνουν το ρίσκο, εκείνοι που επιχειρούν. Και εκείνους πρέπει να ενισχύσουμε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποφασίσουμε στοχευμένες πολιτικές σε χώρες όπως η Ελλάδα που υπέστησαν την κρίση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις χωρίς να ανοθεύουμε τον ανταγωνισμό. Να αυξήσουμε όλα τα εργαλεία τα διαθέσιμα για τη ρευστότητα. Να δώσουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσει μία επιχείρηση μικρομεσαία, μία θέση εργασίας. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος και οι στόχοι που πρέπει να μπουν πρέπει να είναι μετρήσιμοι. Δεν έχουμε το δικαίωμα όχι να καθίσουμε να συζητήσουμε άλλο για την αποκλεισμένη γενιά, ούτε να συζητήσουμε καν για μια αποκλεισμένη ζωή. Και αυτό νομίζω πως είναι το ύψιστο καθήκον όλων εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ.